να ανοίξουμε μία παρένθεση, να πάμε Ανόγια, εκεί ένα κλιμάκιο συγκεκριμένα των κτηριακών υποδομών ΑΕ βρέθηκε, πραγματοποίησε αυτοψία στο Γυμνάσιο Λύκειο Ανογείων. Ωστόσο, είδαν οι άνθρωποι ότι πρέπει να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Κεφαλογιάννη, να σας καλησπερίσουμε, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το ερώτημα είναι πότε θα επιστρέψουν, ποιο το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί και πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στην διαζώσης εκπαίδευση. Αυτός είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο πρώτος μας στόχος και όλες οι ενέργειες οι οποίες γίνονται και οι συζητήσεις είναι για να αποκατασταθεί η διαζώσης εκπαίδευση. Δεν αντέχει ούτε οι μαθητές ούτε οι εκπαιδευτικοί να χαθεί άλλος χρόνος με την τηλεεκπαίδευση. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε βρει αυτές τις συνθήκες. Πιστεύω ότι αυτό εντός δεκαημέρου θα μπορέσουμε να το έχουμε κάνει πράξη, αλλά θέλει πολλές συνέργειες για να γίνει αυτό, ώστε να επιστρέψουν τα παιδιά στη διαζώσης εκπαίδευση σε χώρους διαφορετικούς βέβαια από το σχολείο του Γυμνασίου Λυκείου, που ο δεύτερος αγώνας δρόμου που έχουμε να κάνουμε είναι να ολοκληρωθεί η μελέτη η οποία είχαμε εδώ και καιρό αναθέσει τη στατική ενίσχυση του κτηρίου. Ήταν γνωστά αυτά τα προβλήματα, Δήμαρχε, σε εσάς και στη Δημοτική? Να σας πω, πάνω στο πλαίσιο του ελέγχου των κτηρίων, το οποίο κάνουμε όλων των δημόσιων κτηρίων, είναι δεδομένο ότι κάποια κτίρια λόγω και παλαιότητας χρήζουν στατικής ενίσχυσης. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει μια σεισμική δραστηριότητα, αν και το σημαντικό ήταν ότι το κτίριο δεν υπέστη κάποια βλάβη από την σεισμική δραστηριότητα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όταν είμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ευαισθησία είναι σαφώς μεγαλύτερη. Ωστόσο, ξεκίνησε η σχολική σεζόν. Σας ρωτώ, ξεκίνησε κανονικά και στην πορεία διαπιστώσατε ότι χρειάζονται παρεμβάσεις? Η διαπίστωση έχει γίνει και καιρό. Γνωρίζουμε πότε χτίστηκε το γυμνάσιο Λύκειο. Γνωρίζουμε τις παθογένειες ενός παλιού κτηρίου και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εργαζόμασταν. Με την αφορμή. Μάλιστα, με την αφορμή του σεισμού, θα μας τα πει ο Δημαρχός, με την αφορμή του σεισμού και της έντονης σεισμικής δραστηριότητας, είπαν οι άνθρωποι, βρέθηκε εκεί το κλιμάκιο των κτηριακών υποδομών, σωστά, Δήμαρχε? Ναι. Και έκριναν ότι θα πρέπει τα παιδιά να μην συνεχίσουν εκεί την εκπαίδευση μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Άρα λοιπόν, όπως σας είπα πριν, πρώτο μέλημα είναι να τακτοποιηθεί η διαζώσης εκπαίδευση σε άλλους χώρους σύντομα. Και δεδομένου βέβαια των καιρικών συνθήκων που είναι πολύ σκληροί πάνω στα ορεινά. Και το δεύτερο στοιχείο είναι να αναζητηθούν τα χρήματα ώστε να μπορέσει να γίνει η στατική ενίσχυση του κτηρίου. Οπότε επιστροφή των μαθητών στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και κτίριο για φέτος, το ξεχνάμε, και για του χρόνου. Να ολοκληρωθεί. Για να είμαστε ειλικρινείς, στο συγκεκριμένο σχολείο μετά την παρένεση των κτηριακών υποδομών, σίγουρα όχι. Αλλά σίγουρα, σύντομα, τα παιδιά θα επιστρέψουν σε σχολικές αίθουσες για να μπορέσουν να συνεχίσουν τα μαθήματα τους. Πού προσανατολίζεστε, σε ποιες υποδομές? Ακούστε, υπάρχουν κάποιες υποδομές στα Ανόγια, οι οποίες αν συμπληρωθούν και με τις κατάλληλες λιόμενες αίθουσες, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε άμεσα σε αυτή τη λύση. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Δημάρχε. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.